Η αεροπορική επίθεση των τουρκικών αεροπορικών δυνάμεων στη Βόρεια Συρία και στο Ιράκ δεν στράφηκε μόνο κατά του εργατικού κόμματο του Κουρδιστάν που είναι απαγορευμένο στη χώρα, αλλά και εναντίον τη Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Τούρκο ιστορικό Μεχμέτ Περίντσεκ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε την καταστροφή 89 στόχων κατά τη διάρκεια αεροπορική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία και στο Ιράκ. Η Άγκυρα πραγματοποίησε την Κυριακή αεροπορική επίθεση εναντίον της Συριακής πτέρυγας του απαγορευμένου εργατικού κόμματος του Κουρδιστάν στη Βόρεια Συρία, αναφέρθηκαν επιδρομές στην πόλη Κομπάνη καθώς και στο Βόρειο Ιράκ. Αυτή η επιχείρηση του τουρκικού στρατού πρέπει να θεωρηθεί ως ένα δεύτερο μέτωπο που άνοιξε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτή η στρατιωτική επίθεση της Τουρκίας δεν είναι μια επιχείρηση μόνο κατά του ΠΚΚ, των δυνάμεων του PYD, αλλά και κατά της Ουάσιγκτον, είπε ο ιστορικός. Ο Περίντσεκ τόνισε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής εξοπλίζουν το ΠΚΚ με όπλα και το υποστηρίζουν οικονομικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική νιώθουν άβολα με αυτή την επίθεση τη Τουρκία και έχουν ειδοποιήσει το PKK PYD εκ των προτέρων για αυτήν την επιχείρηση. Επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική βρίσκονται στο ίδιο μέτωπο με το PKK-PYD, ενώ η Τουρκία, η Ρωσία, το Ιράν και η Συρία είναι μαζί. Υπάρχει μόνο ένα τρόπο για να λυθεί το συριακό πρόβλημα, η διασφάλιση τη εδαφική τη ακαιρεότητα. Η Τουρκία, η Ρωσία και η Δαμασκό θα πρέπει να συνεργαστούν σε αυτό το θέμα και να εκαθαρίσουν τα στοιχεία που παραβιάζουν την εδαφική ακαιρεότητα τη Συρίας. Η επιχείρηση του τουρκικού στρατού στοχεύει επίση την επίτευξη αυτού του στόχου. Αποσκοπεί στη διασφάλιση τη εδαφική αικαιρεότητα τη Συρία και συμπίπτει με τα συμφέροντα τη Συρία και τη Μόσχα. Σε αυτό το στάδιο, αυτή η αεροπορική επίθεση πρέπει να υποστηριχθεί από χερσαία επιχείρηση και οι δυνάμει ΜΚΚΠΙΔ να εκδιωχθούν και να αποκλειστούν από την περιοχή. Φυσικά, εάν υπάρξει χερσαία επιχείρηση από την Τουρκία, τότε πρέπει να συντονιστεί με την Δαμασκό και τη Ρωσία», τόνισε ο ίδιος ιστορικός Μεχμέτ Περίντσεκ, μιλώντας στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Ριανοβόστι». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.